δύο χρόνια κλειστά σχολεία, δύο χρόνια πανδημία και δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για τη μόρφωση και την ασφάλεια της υγείας των παιδιών μας. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή να σταματήσει κάθε κατάρτιση τμήματος, να σταματήσουν τις συγχωνεύσεις και να πάρει τώρα το Υπουργείο το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό έτσι ώστε να προχωρήσει με ασφάλεια η μαθησιακή διαδικασία με τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα φύγουμε σήμερα από αυτό αν δεν μας δει εκπρόσωπος του Υπουργείου. Οι ενώσεις της Αττικής όλοι που πλέγουν με μαζικές κινητοποιήσεις της εκπαίδευσης απέτησαν το συγκεκριμένο αναγκαίο δημόσιο αγαθό για κάθε μαθητή να υπάρχουν τμήματα 15 μαθητών ανά τάξη. Καταγγέλνουμε αυτή τη στιγμή τον απροσανατολισμό της κυβέρνησης όταν προχωράει το νόμο που ψήφισαν με 27 και 27 μαθητές ανά τάξη. Καταγγέλνουμε, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι οι μαθητές της παιδιά μας δεν είναι νούμερα σε ένα Excel. Απαιτούμε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση που τον 21ο αιώνα έχει ανάγκη κάθε ένας μαθητής. Δεν θα φύγουμε αυτή τη στιγμή από εδώ αν δεν δούμε την Υπουργό η οποία είναι μέσα αυτή τη στιγμή και δηλώνει με θράσος ότι δεν θα μας δεχτεί. Χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικού στα σχολεία και βρήκε τη λύση το Υπουργείο να συγχωνεύσει και να εξοικονομήσει γιατί η παιδεία είναι κόστος για την κυβέρνηση. Δεν θα το ανεχτούμε. Παλεύουμε να καλυφθούν όλα τα κενά άμεσα, να μην γίνει καμία συγχώνευση. Παλεύουμε ώστε η ολόκληρη μόρφωση που είναι δικαίωμα για τους μαθητές μας να γίνει πράξη. Παλεύουμε για το αυτονόητο. Δεν θα περάσουν οι συγχωνεύσεις. Απαιτούμε να καλυφθούν όλα τα κενά εδώ και τώρα. Ας πάρει καλά το μήνυμα το Υπουργείο Παιδείας. Θα είμαστε εδώ συνέχεια. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, είμαστε και σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί βρισκόμαστε κοντά στα τέλη του Οκτώβρη και τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά, με πλήρες ωράριο. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί λείπουν αυτή τη στιγμή από τα σχολεία. Οι παράλληλες στηρίξεις έχουν κάλυψη κάτω από το 40%. Πολλά ειδικά σχολεία και γενικά, αλλά κυρίως ειδικά υπολειτουργούν. Οι τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών είναι ελάχιστες. Απαιτούμε και διεκδικούμε να καλυφθούν όλα τα κενά αυτή τη στιγμή με άμεση δέλτα φάση αναπληρωτών. Φυσικά, βασικός μας στόχος είναι μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων συναδέλφων. Οι τελευταίες πλημμύρες δείξανε τη γύμνια των κρατικών υποδομών. Τα σχολεία πλημμύρισαν και οι εκπαιδευτικοί διοργάνωναν το πώς θα βγάλουν τους μαθητές ως και βλαβείς από τα σχολεία. Έτσι λοιπόν, να σταματήσει το Υπουργείο να λέει ότι όλα καλώς καμωμένα, να καλύψει τα κενά και να ξεχάσει ότι μπορεί να προχωρήσει έστω και μία σύμπτυξη χώνευση τμήματος. Δεν θα το επιτρέψουμε.